Gangnam Style. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τι να πω εγώ τώρα για αυτούς τους δύο τους καλεσμένους μας. Για ποιον πρώτα να μιλήσω? Αυτός, ο κύριος Θόδωρος Κατάκαλος, καταξιωμένος μουσικός, είναι μια ορχήστρα μόνος του. Το όνομά του αποτελεί εγγύηση. Όταν το βλέπουμε σε ένα μαγαζί, ξέρουμε ότι θα πάμε και θα περάσουμε τέλεια. Και επίσης θα είμαστε σίγουροι ότι η ερμηνεύτρια που θα είναι δίπλα του, θα είναι αμήτι άλλο φωνάρα. Σήμερα έχουμε την Αλέξια. Γεια σου, Αλέξια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθεατές μας. Και τον κύριο Κατάκαλο. Καλώς ήρθατε. Τιμή μας που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα σας. Τιμή δική μου. Τιμή δική μου που μας φέρατε, που μας καλέσατε, που μας επιλέξατε για το χορό σας. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να πω, τη δράμα τη θεωρώ δεύτερη μου πατρίδα. Και τι δεν έχουμε κάνει εδώ και τι δεν έχουμε περάσει εδώ. Μόνο οι νέοι θα έπρεπε να ζήσουν εκείνα τα χρόνια, εκείνο τον καιρό, για να ζήσουν πραγματικά τότε τι εστί, να μπορούσαν να καταλάβουν τι εστί δράμα, δηλαδή εδώ, από αυτά τα μέρη, έξω από εδώ, από την Αλφα τηλεόραση. Τι να σας λέω, λίγο πιο κάτω ήταν το Moulin Rouge. Ανθρώπους που μας στηρίζουν, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους θεωρώ πολύ φίλους και είναι και χορηγός της εκπομπής. Φιλάκια και χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιάννη τον Τζιβανάκη. Από εκεί και πέρα, καλή ακρόαση. Έτσι. Λοιπόν, και να αναφέρουμε ότι η γλυκιά μας η Αλέξια εδώ είναι και συμπατριώτησά μας. Για εξήγησε εδώ στον κόσμο που σ' ακούει. Λοιπόν, από τη μεριά της μαμάς είμαι μισή Δραμινιά και από τη μεριά του μπαμπά είμαι μισή Καβαλιώτισσα. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί είμαστε και στα μισά πάτρια εδάφη και είναι και καλό, είναι η Δράμα μια υπέροχη πόλη που όποιος δεν την έχει επισκεφτεί, καλό θα ήταν να έρθει, να τη δει και να δει τις ομορφιές της. Και εμείς τώρα να ακούσουμε και τα όμορφα, τα δικά σας. Εγώ είμαι σίγουρη, εγώ δεν θα φύγω, εδώ θα καθίσω, γιατί είμαι στο στοιχείο μου. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε υπέροχα. Για ας αρχίσουμε. Από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη. Σε τούτο το τοπίο της βροχής όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Να μπει ξεδιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου κι αν πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάσεις.
κοπλόρα τον καημό. Μέσω πελαγάρ με νίσω και κοπλόρα τον καημό. Κι έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρώ το χωρισμό. Μοναχό με κοβολάκια.
Ακούγομαι. Λοιπόν, Αλέξια, το να σου πω τώρα εγώ ότι είσαι καλή θα σε προσβάλλω. Είσαι συγκλονιστική, μιλάμε. Πόσα χρόνια τραγουδάς? Τραγουδάω γύρω στα 6 χρόνια, πάνω κάτω. Κλείνω τα 6 χρόνια τώρα και πάω στα 7. Και συγγνώμη, κύριε Κατάκαλε, για αυτό που θα πω, αλλά και πώς δεν έχεις φύγει στην Αθήνα ακόμα, ρε κορίτσι μου, δηλαδή να... Δεν έχεις να ζηλέψεις, αυτές οι φτασμένες, δηλαδή νομίζω ότι έχουν να ζηλέψουν από σένα. Δεν ξέρω αν έχουν να ζηλέψουν, πάντως εγώ δεν ζήλεψα τίποτα, καμιά καριέρα τους. Καθένας κάνει αυτό που θέλει. Πήγα στην Αθήνα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί κάτω. Γι' αυτό επιστρέψαμε εδώ πάνω. Είναι πιο ανθρώπινα. Είναι καλύτερα. Για αυτή τη δουλειά είναι πιο ήρεμα. Καταλαβαίνω τι λες. Κύριε Κατάκαλε, πώς τη βρήκατε? Κυνηγός ταλέντων, πέσαμε Διάνα εδώ. Ήμασταν σε ένα γάμο με κάποιους συνεργάτες που έχω, τον Τάκη, τον Χαρατσίδη και τον Αχιλέα, τον Σάκη, τον Γραβάνη, κάποια παιδιά, ας πούμε, ανθρώπους από εδώ και από εκεί, από εδώ τριγύρω δηλαδή. Και κατά τύχη ήρθε η Αλέξια, ανέβηκε να πει ένα τραγούδι και όταν την άκουσα λέω, συγγνώμη, αλλά εσύ δεν είσαι για εδώ. Δηλαδή δεν είσαι να τραγουδάς στο γάμο. Έχεις άλλο επίπεδο. Και έτσι ανακάλυψα ότι ήταν στην Αθήνα, ότι ναι μεν πήγε, αλλά άλλα πράγματα ζητούν εκεί περισσότερο παρά από αυτό που διαθέτεις. Και αν δεν ενδώσεις, δεν... Και κάποια στιγμή τα πήρε βέβαια και μου λέει, τι γίνεται τελικά? Έχει τίποτα να έρθω εκεί πάνω, ας πούμε, ή να μείνω εδώ? Πες μου να ξέρω τι να κάνω, ας πούμε. Και της λέω, κοίταξε, δεν βρέχει κοπέλα μου, αλλά στάζει. Τουλάχιστον κάτι γίνεται, ας πούμε. Αν αποφασίσεις τελικά, έλα. Και ό,τι νομίζω, ό,τι νομίζουμε, ό,τι προκύψει θα κάνουμε. Ό,τι τρώμε θα φας και εσύ. Αυτό. Λοιπόν, πολλά λόγια. Να πούμε κανένα τραγουδάκι. Έχουμε στη συνέχεια τώρα να πούμε, εντάξει, κάτι όμορφο από τον ελληνικό κινηματογράφο πάλι. Να πω κάτι άλλο εγώ, μαέστρο. Είπε στην αρχή της εκπομπής ότι 8 παρα 10 θέλει να χορέψει. Η ώρα είναι 8 παρα 10 και είναι ώρα να χορέψει. Ξέρεις να λες όσο κερδέ. Είσαι ο άνθρωπός μου. Αυτό πρέπει να πούμε για να χορέψουμε. Υποτιμώνω αυτό, χορεύω. Αλλά λες να πάμε να ανέβουμε σιγά σιγά έτσι. Πρέπει. Για να ανέβουμε. Για τα λόγια που πες, θα σπάσω κόπες. Για τα λόγια που πες και ποτηράκια για τα πικρά λογάκια.
σου να Θεέ μου ποτείς, να σωθεί η ανθρωπότης. Στο μεθύσι σου απανώ τα μαχαιρώνε στο χαρό. Σφάλμα έκανα,
Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου. Έλα νύχτα για να ακούσεις το τραγούδι μου. Μπουζούκια τρέχεις κι ο άνθρωπος χωρίς γυαλί ποιος είναι, τι τον έχεις. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Ζήλια μου, ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Έχει εκείνος να με βρει. Ζήλια μου, ζήλια μου, σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, αχ, μίλα μου, θα φύγε όταν έρθει εκείνος να με βρει. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά. Η ζωή κατρακυλάει, μήνες πολλά. Σ' αγαπώ, μήνες πολλά, χάσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα για να σε βρω. Παλεύω μέσα κύματα κι εσείς κι εγώ, μα είχα μόνο οδηγό τον ουρανό.
ζήσει και λέγες μέχρι και να σταματήσει και λέγες δεν θα σ' αδειθώ ποτέ μου και λέγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου και λέγες η αγάπη μας θα ζήσει και λέγες μέχρι και να σταματήσει και λέγες δεν θα σ' αδειθώ ποτέ μου και λέγες τι δεν έλεγες Χριστέ μου και λέγες. Αυτό δεν θα είναι χορό στις 15 Δεκεμβρίου. Δηλαδή σας περιμένουμε όλους να ξεφαντώσουμε. Θα περάσουμε υπέροχα. Η τηλεόραση της Αλφα έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά, όπως είδατε και ακούσατε. Αλλά πάνω που ζεσταθήκαμε, να μην σας κόψω. Για να κάνουμε ένα φινάλε έτσι. Ένα φινάλε έτσι πολύ. Πώς κάνει ένας κατάκαλος με μία λέξη? Αν μου πείτε να κάνω φινάλε πώς το θέλω εγώ... δεν θα είναι το φινάλε έτσι εύθυμο, θα είναι ένα όμορφο τραγούδι όπως του Μίκη Θοδωράκη. Βεβαίως. Πάμε, Αλέξια. Σκονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια να βγει, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Άστρα στο τραγούδι θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε. Δηλαδή δεν θέλουμε να φύγετε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ότι δηλαδή ακόμα 2-3 ώρες εδώ πέρα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και να χορέψουμε. Θα μας χαροποιούσε βέβαια, εντάξει, σας όχι. Μπορούμε να τους ξαναφωνάξουμε, έτσι. Αφού, τι να τους ξαναφωνάξουμε, 15 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Αμαντέους. Εκεί θα τους απολαύσουμε σε όλο τους το μεγαλείο. Ντέπι μου, να σου πω κάτι. Εμείς, με μεγάλη μας ευχαρίστηση, θα ξανάρθουμε όποτε μας θέλετε. Εμείς είμαστε εντυπωσιασμένοι, σας μιλώ ειλικρινά. Μας άρεσε πάρα μα πολύ. Οι συνθήκες του χώρου, ο ήχος είναι μια χαρά. Τέλειο, είναι ωραία. Εμείς αυτό θέλουμε, να μπορούμε να ακούμε, γιατί πας αλλού και δεν μπορεί ούτε να ακούσει ούτε δεν, αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε μια χαρά. Όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Χαιρόμαστε με πάρα μεγάλη πολύ μας χαρά. Τέλεια. Είστε καταπληκτικός, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Αλέξη είναι εκτός από καταπληκτική φωνή και πανέμορφη. Έτσι. Να το πούμε βεβαίως, όσο γίνεται. Βεβαίως. Ο κύριος Κατάκαλος, είπαμε, δεν κάνει τυχαίες επιλογές. Το καταλάβαμε. Είναι... Και μην μας λέτε εμάς ότι όποτε θέλουμε, γιατί μπορεί κάθε εβδομάδα εδώ πέρα να σας παίρνουμε τηλέφωνο. Να άρχισε να τραγουδάμε. Λοιπόν, πάρα πολύ. Αυτό ήταν μόνο μία μικρή δόση για το τι θα γίνει στις 15 του μηνός στο Αμαντέους. Από μένα, την Αλέξια και τον Θόδωρο τον Κατάκαλο, καληνύχτα.
Και πάσα σε εμάς. Και πάσα σε εμάς. Και πριν καληνυχτήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την αγάπη σας, που μας παρακολουθήσατε. Και ακόμα μια Τετάρτη είμαστε εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας για ακόμα μια Τετάρτη. Επιστρέφουμε την επόμενη Τετάρτη εδώ πιστή στο ραντεβού μας 6 ώρα. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Για εσάς θα περάσουμε υπέροχα. Ελπίζουμε σήμερα να περάσετε κι εσείς πάρα πολύ όμορφα. Πολλά φιλάκια από όλους μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Χάρηκα, ρε φίλε.